Ότι από ελεύθερη συχνότητα και χωρίς να πληρώνουν θα παρακολουθούν για τα επόμενα 3 χρόνια τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ οι φίλοι του αλλά και όλοι οι Έλληνες φιλαθλοί. Η δημόσια τηλεόραση και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να υπογράψουν τα συμβόλαια που θα επικυρώσουν αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει πολλά ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει εσίως η προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη δημόσια τηλεόραση. Η προθεσμία που είχε το συνδρομητικό κανάλι που μετέδιδε μέχρι φέτος τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να του καταθέσει τουλάχιστον ισόπωση προσφορά με την ΕΡΤ, ώστε να διατηρήσει τα δικαιώματά του και για τα επόμενα χρόνια, εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Έτσι, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί με κάθε επισημότητα η συμφωνία είναι η υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ ΠΑΟΚ και ΕΡΤ. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία κατά το αγγλικό λεγόμενο win-win. Και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά κερδίζουν. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη διάχυση στην δραστηριότητά του και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και η ΕΡΤ προσθέτει μια ισχυρή ποδοσφαιρική αξία στο ήδη διαμορφωμένο αθλητικό πακέτο που δίνει στους Έλληνες τηλεθεατές. Όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι θα έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθούν δωρεάν και χωρίς περιορισμούς για τα επόμενα 3 χρόνια τα παιχνίδια του Νταμπλούχου Ελλάδας. Και όλοι οι φιλάθλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα. Μπορούν να την παρακολουθήσουν στο γήπεδο, μπορούν όμως να την παρακολουθήσουν και από τις οθόνες των τηλεοράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η δημόσια τηλεόραση υπηρετεί και τον κοινωνικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει, προσφέροντας σε όλο τον κόσμο μέσω των συχνοτήτων της ελεύθερη πρόσβαση σε ένα αθλητικό θέαμα με τεράστια κοινωνική απήχηση. Η δημόσια τηλεόραση υπηρετεί το ρόλο της που είναι να έχει ένα ποιοτικό προϊόν. Και από την πλευρά του κύρους και του πρεστής που προσθέτει και η παρουσία του ΠΑΟΚ δίπλα στον Παναθηναϊκό, δίπλα στον Άρη, δίπλα και σε άλλες καλές ομάδες του πρωταθλήματος, νομίζω ότι πλέον η ΕΡΤ γίνεται κυρίαρχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η ίδια η ΕΡΤ βγαίνει διπλά ωφελημένη. Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης βάσης τηλεθέασης στρατηγικής της για επένδυση στο ποδόσφαιρο, ενισχύει ακόμη περισσότερο το αθλητικό της πρόγραμμα, με τους αγώνες του ΑΕΤ του Νταμπλούχου Ελλάδας, προσβλέποντας σε ακόμη μεγαλύτερο εμπορικό έσοδο. Παράλληλα, κάνει άνοιγμα σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, προσελκύοντας νέους φιλάθλους και τηλεθεατές, σε συνέχεια ανάλογων συμφωνιών που είχε υπογράψει στο παρελθόν με άλλες μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Το παρελθόν πάντως μας έχει διδάξει ότι έχουμε δει ανάλογες συμφωνίες, στις οποίες μάλιστα πρωταγωνιστής ήταν ο Ολυμπιακός στο παρελθόν με την δημόσια ραδιοτηλεόραση, μάλιστα για ποσά τα οποία ήταν ανάλογα με αυτά που ακούμε την σημερινή εποχή. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας του και θα συμμετάσχει με καλές πιθανότητες στα προκριματικά του Champions League. Όταν μιλάμε για μια τηλεοπτική αγορά και όταν έχεις να κάνεις με τον πρωταθλητή, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο να συμβεί. Ήταν εύλογο βάσει των κανόνων της αγοράς να εξαργυρώσει την τεράστια δυναμική αλλά και την εμπορική αξία του με ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όπου ο πρωταθλητής είναι πρώτος και σε τηλεοπτικό έσοδο.